Σήμερα είναι η μέρα πανηγειονομικού απεργιακού ξεσηκωμού και θα κορυφωθεί με τη μεγάλη πανεργατική απεργία στις 20 Νοέμβρη. Από τούτο εδώ το βήμα θέλουμε να χαιρετήσουμε αυτόν τον αγώνα, ένα δίκαιο αγώνα των υγειονομικών. Αφορά όλο το λαό, γιατί διεκδικούν ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με κρατικούς πόρους και μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Περνώντας τώρα στις συμβάσεις. Για την οικονομική συμβολή της Ελλάδας στην απάντρηση αργού πετρελαίου από το δεξαμενόπλιο Σάιφερ. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κατανοούμε το πρόβλημα που είχε προκύψει με τη διαρροή πετρελαίου άνω των 1,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου του δεξαμενόπλου Σάιφερ στα νυχτά της Ιεμένης, με πολλούς κινδύνους οικολογικής καταστροφής, επιπτώσεις στην αλληλεία, στην αυσιπλοεία, και από αυτή την άποψη έπρεπε σε κάθε περίπτωση να γίνει η απάντρηση του πετρελαίου. Η απάντρηση έγινε πέρυσι. Μέχρι εδώ καλά. Θα ψηφίσουμε παρόν. Γιατί? Διότι έχουν περισσέψει οι αλακάρτ περιβαλλοντικές ευαισθησίες της κυβέρνησης, κυρίως των εφοπλιστών, η διέλευση των οποίων τα πλοία διέρχονται από την περιοχή με πολλές επιπτώσεις στα κέρδη τους. Δικαιολογημένο οποιοδήποτε μπορεί να αναρωτηθεί γιατί θα πρέπει να πληρώσει ο ΙΕ τα 144 εκατομμύρια δολάρια, δεν τα λες και λίγα για την απάντηση, γιατί τα πληρώνουν οι λαοί. Γιατί η χώρα μας, ο λαός μας πρέπει να πληρώσει 200.000 ευρώ και όχι οι εφοπλιστές που έχουν και την ευθύνη? Θα μου πεις, λίγα είναι τα 200 χιλιάρικα. Ναι, αλλά δεν είναι λίγα τα προνόμια που απολαμβάνουν και τα αμύθιτα κέρδη που βγάζουν οι εφοπλιστές? Και από αυτή την άποψη είναι ιδιαίτερα προκλητική η στάση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, και οφείλουμε να το καταγγείλουμε, το γεγονός ότι αρνήθηκε να διαθέσει δεξαμενόπλιο με βάση τα λεγόμενα του κ. Υφυπουργού για την μεταφόρτωση του αποθηκευμένου πετρελαίου. Κανένας εφοπλιστής δεν ήταν πρόθυμος να διαθέσει δεξαμενόπλιο. Αυτά είπατε, κύριε Υφυπουργέ. Ούτε, το λέμε εμείς, δέχτηκαν να δώσουν αυτά τα 200 χιλιάρικα προκειμένου να γίνει η δουλειά. Τίποτα από όλα αυτά. Κοιτάνε το τομάρι τους. Είναι σπαγκοραμένοι. Όταν είναι για την προστασία του περιβάλλοντος, όταν είναι για τα εργασιακά θέματα των αυτεργατών, είναι σπαγκοραμένοι. Αλλά είναι πολύ γαλαντόμοι όταν πρόκειται να εκμεταλλευτούν μέχρι το μεδούλι τους ναυτεργάτες. Αυτοί είναι κενοί σε ευαισθησίες, ανθρωπισμό και αλληλεγγύη. Αυτούς βέβαια υπηρετείτε. Την ίδια στιγμή που απολαμβάνουν 50 και πλέον φοροαπαλλαγές, ενώ εξακολουθούν να καταγράφουν κέρδη χωρίς ιστορικό προηγούμενο, ο δε στόλος τους να δεσπόζει στην κορυφή της παγκόσμιας πυραμίδας, και παράλληλα να απολαμβάνουν και εθελοντική φορολογία με βάση τους νόμους που έχετε νομοθετήσει διαχρονικά όλες οι δικές σας κυβερνήσεις, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση αυξάνει. Την ίδια στιγμή αυξάνει τη φορολογία των εργαζομένων συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Αλήθεια, πόσο ήταν το σύνολο των φορολογικών εισόδων πέρυσι? 57 δις. Πόσο φόρο απέδωσαν πέρυσι οι εφοπλιστές? 60 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό, αν έχουν την καλή διάθεση, είναι σταγόνα στον ωκεανό της κερδοφορίας που συνεχίζουν να καταγράφουν από την άγρια εκμετάλλευση των αυτεργατών και των αμέτρητων προνομίων και παροχών που τους εξασφαλίζουν οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, στέλνοντας το λογαριασμό στο λαό, ο οποίος φτάνει να απειλείται να χάσει ό,τι έχει και δεν έχει, αν χρωστάει κάποιο ευρώ σε εφορία και τράπεζες. Είναι εκείνοι που θεωρούν κόστος την ασφάλεια και την προστασία των αυτεργατών, θέτοντας σε διαρκή κίνδυνο τη ζωή τους, ιδιαίτερα σε εμπόλεμες περιοχές που για το εφοπλιστικό κεφάλαιο αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να υπερδιπλάσουν τα κέρδη τους. Είναι εκείνοι που δεν δίνουν δεκάρα για τις επικίνδυνες συνθήκες που διαμορφώνονται με την εντατικοποίηση των δρομολογίων και της δουλειάς που δουλεύουν στο κόκκινο.
τα ελλιπή πληρώματα, τα υπέργυρα καράβια που φανερώνουν και προειδοποιούν μια σειρά από περιστατικά που καταγγέλνουν τα ναυτεργατικά σωματεία. Η κυβέρνηση λοιπόν από τη μία εμπλέκει όλο και περισσότερο το λαό μας στις επικίνδυνες εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και από την άλλη προστατεύει με κάθε τρόπο το εφοπλιστικό κεφάλαιο που όπως επιβεβαιώνεται σε κάθε παρόμοια περίπτωση δεν διστάζει να εκμεταλλεύεται τους υπεριαλιστικούς πολέμους και να ικανοποιήσει την ακόρεστη δίψα του για κέρδος θυσιάζοντας τις ζωές των αυτεργατών στη θάλασσα. Για την προστασία των εφοπλιστών ξοδεύεται κάθε μέρα, ξοδεύει η κυβέρνηση 500.000 ευρώ για τη φρεγάτα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα για να υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους. Τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού και Λιβανέζικου λαού με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης βάζοντας σε κίνδυνο αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, συνολικά τις ένοπλες δυνάμεις που δρούν έξω από τα σύνορα της χώρας. Η κυβέρνηση άλλωστε, καθώς και τα αστικά κόμματα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που έχουν σφυριλατήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια τη στρατηγική σχέση με το κράτος δολοφόνο, έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να του κάνουν πλάτη με τα άθλια προσχήματα περί δικαιώματος στην αυτοάμυνα του κατακτητή. Και ενοχληθήκατε όλοι σας, γιατί ο Φαντάρος με στολή εναντιώθηκε στον υπεριαλιστικό πόλεμο σε βάρος ξένων λαών. Όμως δεν ενοχλείστε όταν με την ίδια στολή άλλοι στρατιωτικοί οδηγούνται στους πολέμους κάτω από τη σημαία του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ενοχλείστε ακόμα και όταν στρατιωτικοί μετατίθενται και εντάσσονται στον ίδιο το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ντροπή και έσχος. Είναι αυτοί οι σύμμαχοι, οι σύμμαχοί σας, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβάλλονται ως εγγυητές στάχα της ασφάλειας στην περιοχή, ρίχνουν νερό στο μήλο των τουρκικών αμφισβητήσεων και έχουν μεγάλη ευθύνη για το γκριζάρισμα του Αιγαίου και την προσπάθεια να δημιουργηθούν τετελεσμένα. Όλα δείχνουν τώρα ότι μετά τη Νέα Υόρκη το παζάρι αλλάζει επίπεδο και ότι δόθηκε το σήμα να επιταχυνθεί η πορεία που οδηγεί σε διευθετήσεις κάτω από την ομπρέλα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούμε, και το λέμε με ευκαιρία της συζήτησης για τη σύμβαση, να διασφαλιστεί η ασφάλεια, να ικανοποιηθούν όλα τα σύγχρονα εργασιακά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα των αυτεργατών, να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες οι θαλάσσιες περιοχές όπως η Λωρίδα της Γάζας, η Ερυθρά Θάλασσα, ο Περσικός Κόλπος, η Μαύρη Θάλασσα, με ευθύνη των εφοπλιστικών εταιριών, της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ναυτιλίας, να ενημερώνονται έγκαιρα οι ναυτεργάτες των πλοίων που προσεγγίζουν εμπόλεμες ζώνες, να διασφαλίζεται ο ασφαλής επαναπατρισμός των αυτεργατών, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της σύμβασης που έχουν υπογράψει και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των εξόδων τους. Καλούμε από αυτό το βήμα τους ναυτεργάτες να δυναμώσουν τον αγώνα, απαιτώντας να μην πληρώνουν με τις ζωές τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την επιστροφή όλων των τμήματων των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων σε διάφορες υπεριαλιστικές αποστολές. Για τον απεγκλωβισμό της χώρας από τα υπεριαλιστικά σχέδια και τις ενώσεις με το λαό μας κυρίαρχο στον τόπο μας. Για να δυναμώσει η αλληλεγγύη στην πάλη του λαού της Παλαιστίνης για το δίκαιο του και στους λαούς που ματώνουν εξαιτίας των υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Για το κλείσιμο των αμερικανονατοϊκών βάσεων που είναι φαλτήριο πολέμων και στοχοποιούν το λαό μας. Τώρα, για την κύρωση της τροποποίησης της συμφωνίας για την ίδρυση του Κοινού Ταμείου Βασικών Προϊόντων. Δεν θα την ψηφίσουμε την τροποποίηση. Ψηφίζουμε κατά. Από μία πρώτη ματιά φαίνεται ότι το CFC το 1984, σε μία άλλη εποχή, όπως είπε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών στην Επιτροπή, στήριζε και διασφάλιζε την ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών με βασικά αγαθά, σιτάρι, λάδι, βαμβάκι και άλλα, τα οποία απαιτούνται για τη διαβίωση των πολιτών του πλανήτη του κόσμου. Δεν θα διαφωνήσουμε ότι το Κοινό Ταμείο είχε κάποια τέτοια χαρακτηριστικά κατά το παρελθόν, κυρίως κάτω από την πίεση της Σοβιετικής Ένωσης και συνολικά του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Όμως,
Κάπου, κάποτε, κάποιοι. Σήμερα έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του και οι επιδιώξεις του. Η όποια στήριξη έχει ως γνώμονα την καλύτερη δραστηριότητα των πολυεθνικών, τη διείσδυση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και των BRICS από την άλλη. Μάλιστα, οι χώρες των BRICS ζητούν μεγαλύτερη εκπροσώπηση των αναδυόμενων αγορών και αναπτυσσόμενων χωρών σε διεθνείς οργανισμούς. Εξελίσσεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες. Άλλωστε, ο διαχωρισμός των χωρών σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες είναι το αποτέλεσμα του βασικού νόμου της καπιταλιστικής ανισομετρίας. Όχι μόνο αυτό, αλλά την ίδια ώρα που υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, ξεχνούν κάποιοι πως και στις πιο πλούσιες σήμερα καπιταλιστικές χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι έκδηλα τα φαινόμενα της μαζικής φτώχειας και εξαθλίωσης λαϊκών στρωμάτων, όπως και στις πιο φτωχές. Υπάρχουν φαινόμενα τεράστιου πλουτισμού, ίσως και πιο απροκάλυπτου από ό,τι στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες. Τα παιδιά ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, αλλού λιγότερα, αλλού περισσότερα, είναι εγκλωβισμένα σε συνθήκες που η ζωή πολλές φορές ασφιχτιά, είτε με την πείνα και τη δίψα, είτε από τις σφαίρες του πολέμου, είτε από τα καραβάνια των εμπόρων σαρκών και ναρκωτικών, είτε από την ψυχική εγκατάλειψή τους από τους φυσικούς προστάτες τους. Δεν θα πω στον κόπο να επαναλάβω για την υποκρισία του δίθεν ανεπτυγμένου κόσμου των υπεριαλιστικών κρατών για την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί τη σκλήρυνση της πολιτικής απέναντι στα θύματα και τους κατατρεγμένους του ευρωενωσιακού και αμερικάνικου υπεριαλισμού που σφαγιάζουν λαούς και κονταροχτυπιούνται μεταξύ τους για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία και τον έλεγχο των πηγών ενέργειας. Να σας θυμίσω λοιπόν το πολύχρονο άδικο υπεριαλιστικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του κουβανικού λαού, που διαρκεί από το 1961 με συνολικές ζημιές πάνω από 140 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας στο σημείο μαζί και οι ελληνικές κυβερνήσεις να εργαλειοποιούν και στην Κούβα το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ είναι αυτές που υπολείπονται μακράν από τις επιδόσεις της Κούβας. Εφόσον λοιπόν θέλετε να μιλήσουμε για αντιμετώπιση της φτώχειας, της επισιτιστικής κρίσης, τη βοήθεια των αναπτυσσόμενων χωρών, ορίστε, ιδού η Ρόδος να αρθούν εδώ και τώρα, να αρθεί εδώ και τώρα το εγκληματικό εμπάρκο και κάθε είδους κυρώσεις σε βάρος του λαού της Κούβας. Ο λαός της Κούβας πρέπει ο ίδιος να καθορίσει το μέλλον του. Η λεγόμενη διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι ο πράσινος μανδύας με τον οποίο προσπαθούν να στηρίξουν την επιδίωξη των μονοπωλιακών κολοσσών, να διεισδύσουν στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες και να εκμεταλλευτούν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους. Αυτό υπηρετεί τόσο η πολύμορφη ενίσχυση των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και η επιβολή πράσινων προστατευτικών δασμών απέναντι στα φθηνότερα ασιατικά βιομηχανικά εμπορεύματα. Άλλωστε, όσο διαβάζει κανείς το σχέδιο νόμου, γίνονται όλο και πιο αποκαλυπτικές οι προθέσεις του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Με πρόσχημα την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης σε τρεις διαστάσεις, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική, επιδιώκουν την καινοτόμων λύσεων, όπως λένε, νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στις μεθόδους παραγωγής του τομέα των βασικών αγαθών στο πρωτογενή τομέα. Τη διείσδυση και διεύρυνση σε νέα πεδία, ενέργεια, μεταφορές, εμπόριο, logistics στις αγορές αυτών των χωρών μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων του Κοινού Ταμείου Βασικών Προϊόντων με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, αναπτυξιακών οργανισμών, οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και μεταποίηση στον τομέα των βασικών αγαθών όπως λάδι, σιτηρά και βαμβάκι,
επιχειρήσεων και τραπεζών, τα λέει το νομοσχέδιο μέσα, για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, την κερδοφορία τους, αξιοποιώντας φθηνή εργατική δύναμη. Θα επεκτείνεται σε όλο το εύρος του οικονομικού προτσές παραγωγής, εμπορίας και κατανάλωσης. Μόνο τέλος, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, μόνο αν αποφασίσουν οι λαοί να αποτινάξουν την καπιταλιστική εκμετάλλευση και ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και οικοδομήσουν τη νέα κοινωνία τη σοσιαλιστική, όπου θα επικρατήσει η αμοιβαία οικονομική συνεργασία και αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς, τότε που ο παραγόμενος πλούτος δεν θα ληστεύεται από μια χούφτα καπιταλιστές παράσιτα, αλλά θα αξιοποιείται με τον επιστημονικά κεντρικά σχεδιασμό της οικονομίας και θα επιστρέφει στους ίδιους για την ικανοποίηση των αναγκών τους, μόνο τότε μπορεί να εξαλειφθεί η ανισομετρία και η διάκριση ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Ευχαριστώ πολύ.